Σε μια πρωτοφανή παραδοχή προχώρησε ο διοικητή των Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων σε Ευρώπη και Αφρική, πτέρερχος James Χέκερ, ότι υπάρχει πρόβλημα με τα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών και πω σε λίγο οι χώρε του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν να ξεμένουν λόγω τη τεράστια στρατιωτική βοήθεια που έχουν προσφέρει στην Ουκρανία στον πόλεμο κατά τη Ρωσία. Μάλιστα, χαρακτήρισε το απόθεμα ω επικίνδυνα χαμηλό. Ποτέ μέχρι σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ένας τόσο υψηλά ειστάμενος Αμερικανός αξιωματούχος δεν τόλμησε να παραδεχθεί κάτι τέτοιο. Ο πτέραρχος πρόσθεσε πως πιθανότατα δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον όχι σύντομα. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ έστειλε τεράστιες ποσότητες όπλων και τακτικού εξοπλισμού για να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της χώρας ενάντια στη Ρωσία. Αυτό περιλάμβανε 359 άρματα μάχης, 629 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 8.214 αντιεροπορικούς πυράβλους μικρού βελινικούς. Από τον Ιανουάριο του 2021 οι ΙΠΑ έχουν δαπανίσει περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι οι Ηνωμένε Πολιτείε έστειλαν περισσότερους από 2.000 πυράβλους Τίγκερ στην Ουκρανία, ένα όπλο που το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει αγοράσει από το 2005. Το Πεντάγωνο αντιμετώπισε επίσης πρόβλημα να καλύψει τις ανάγκες σε βλήματα πυροβολικού. Όλα αυτά σημαίνουν πως η Ουκρανία πιέζεται να παράξει άμεσα σημαντικά αποτελέσματα στα πεδία των μαχών, καθώς εάν αυτό δεν το πράξει μέχρι το φθινόπωρο, όπου εκ νέου η περίφημη Ουκρανική λάσπη θα φέρει παύση επιχειρήσεων. Οι δυτικέ χώρες θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα στο να συνεχίσουν να την υποστηρίζουν.